να συνεχίσουμε, αδελφοί μου, και να καλέσουμε στο βήμα για σύντομη αναφορά στον όρκο των αγωνιστών του 21 στην Αγία Λαύρα αντί του κυρίου Κωνσταντίνου Κλαπούτα, τον δικηγόρο Αθηνών κύριο Γεώργιο Κοσμά, πρώην πρόεδρο της Παγκαλαβρινής Ενώσεως. Παρακαλώ τον κύριο Κοσμά να έρθει στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για το βήμα που δώσατε στον υποφαινόμενο για το θέμα που περιληπτικά είπατε προηγουμένως. Και εμείς λοιπόν από την πλευρά μας, σαν Καλαβρητινή, γιατί και η Παγκαλαβρητινή Ένωση είναι συντρέκτης, βοηθός, συμπαραστάτης του Σωματείου Υφήλη του Τάγματος του Έθνους αλλά και του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, τον οποίο φορέα πρόεδρος είναι ο κύριος Γιάννης Αναγνωστόπουλος και γραμματέας η σύζυγός του, η κυρία Κατερίνη Αναγνωστόπουλου. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ για λίγο στην προσωπικότητα του κυρίου Αναγνωστόπουλου. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος είναι Καλαβρητινός. Είναι από την Αρωανία των Καλαβρίτων. Το χωριό αυτό, Κεφαλοχώρη, παλιότερα λεγόταν Σοποδό. Εκεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος έπραξε το καθήκον του ως πολίτης αυτού του έθνους και του κράτους, αλλά και ως Καλαβρητινός. Εκεί ανήγειρε έναν περικαλή ναό και ανήγειρε επίσης ένα ολόκληρο κέντρο που περιλαμβάνει πολλές αίθουσες συνεδριάσεων, φιλοξενίας και εκδηλώσεων. Και κάθε χρόνο, τον Μάιο μήνα, φέτος είναι 18 του μηνός, γίνεται εκεί η εορταστική εκδήλωση για τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Εξαρωανίας, που είναι από εκεί που γεννηθεί εκεί και είναι ο πολιούχος της Τρυπόλεως. Εμείς λοιπόν οι Καλαβρητινοί πράξαμε το καθήκον μας, και αυτό που θα πω είναι, έχει άμεση σχέση με το θέμα, όσον αφορά τα τάματά μας για την Αγία Λαύρα. Σας το τονίζω, τάξε και ρίστινα, τάξε μανούλα τάματα σε όλα τα μοναστήρια, τάξε και ρίστη Παναγιά, φλουριά στον Αγία Λαύρα. Εμείς τα τάματά μας τα κάναμε, τα πράξαμε, τα εκπληρώσαμε. Εκεί λοιπόν δίπλα από την Αγία Λαύρα σε ένα παρακείμενο λόφο, η Καλαβρητινή, η Αγία Λαύρα και η Μητρόπολης Καλαβρίτων και Γιαλίας, με την Παγκαλαβρητινή Ένωση πρωτοστατούσα στην Επιτροπή της Ανέγερσης και στην Ελληνική Επιτροπή, ανήγειρε το Πανελλήνιο Ιερό Αγωνιστό του 1821. Η πολιτεία η ελληνική, η άστοργη, γιατί εγώ θα χρησιμοποιήσω γλώσσα όχι του Ιερατίου Σεβασμιότατη και Πανοσιολογιότατη, είμαι λαϊκός, θα χρησιμοποιήσω πιο σκληρή γλώσσα. Η άστοργη λοιπόν πολιτεία εξακολουθεί και καταταλαιπωρεί τον κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, την κυρία Κατερίνη και όλους του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων του Τάγματος του Έθνους, και ημών των φίλων των απέξω ειδικών ή αρμοδίων να προστρέχουμε να πιέζουμε την πολιτεία, η οποία δεν εκπληρώνει αυτό το τάμα της. Ξέρετε που έχει προσκρούσει τη στιγμή αυτή η συνέχιση της επιδίωξης. Ο κύριος Γιάννης, επανειλημμένος στο γραφείο μου, κύριε Γιάννη, μέσα από εκεί απευθυνθήκαμε στον Περιφερειάρχη Αττικής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δήμο Αθηναίων. Τρέχετε εσείς μαζί με άλλους στην κεντρική πολιτική, στο κεντρικό πολιτικό μας σύστημα. Αυτό το άστοργο και σύστημα το οποίο καταταλαιπωρεί τις συνειδήσεις, τις θρησκευτικές και τις εθνικές και τα οράματα των αγωνιστών του 1821. Εύχομαι, γιατί θα πω στο κύριο θέμα για λίγο, σύμφωνα και με το πρόγραμμα, να εκπληρωθεί το τάμα του Κολοκοτρώνη και του Καποδίστρια που έγινε νόμος του κράτους το 1834 και το 1838, και ορισμένοι αδαείς συνέλληνές μας
που δυστυχώς είναι πολλοί, δεν θέλουν να καταλάβουν και λένε ότι δεν έχουν ενημερωθεί ότι το τάμα εκείνο δεν είναι τάμα της Χούντας. Γιατί έτσι λένε οι διαστρεβλωτές της ιστορικής αλήθειας. Λένε είναι τάμα της Χούντας. Τι να έρθουμε να κάνουμε εμείς στην ημερίδα που πήραμε σήμερα καμιά τριανταριά τηλέφωνα και χθες και προχθές. Βρε, δεν είναι της Χούντας. Είναι του Μολοκοτρώνη. Τους διαβάζεις το άρθρο του προγράμματος της πρόσκλησης. Επικαλείσαι τους αριθμούς των νόμων και τα φέ που έχουν δημοσιευθεί και δεν σε πιστεύουν. Κύριε Πρόεδρε και κυρία Γραμματεύς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως το Ιερατείο, θα πρέπει να φροντίσετε όλοι και όλοι μας να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Δεν το ξέρει αυτό ακόμα. Και τώρα λίγα λόγια για την ορκομοσία των αγωνιστών του 21 στην Αγία Λάβρα και αυτό από τον παλαιό πατρόν Γερμανό. Από Θεού ήρξαν τον αγώνα οι αγωνιστές, στο Θεό κατέληξαν τις προσευχές και τα θάματά τους. Πριν από 3 χρόνια, θυμόσαστε όλοι, μια κατάπτυστη τηλεοπτική σειρά του Sky, όπου εκεί μερικοί ελεηνοί και τρισάθλοι κουλτουριάριδες και καθηγητίστικοι της συμφοράς, τους απεκάλεσα σε όλες τις κεντρώσεις της Παγκαλαβητινής Ένωσης, έτσι το επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι ιστορική, είναι της πολιτικής ιστορίας, είναι πολιτικοί επιστήμονες. Ας ασχοληθούν με το τι έκανε ο Βενιζέλος και ποιος είχε υπουργούς, ή ποιος είχε ο Παπαντρέου ή ο Τρικούπης. Και ας αφήσουν ίσχυ την ιστορία να γράφεται μόνη της. Η ιστορία λοιπόν και η ιστορική αλήθεια έχει καταγραφεί μόνη της. Σεβαστοί πατέρες και ξενομιότατοι σεβαστοί πατέρες, λέγανε αυτοί οι ψευδολόγοι, οι κουλτουριάριδες και οι τηλεπαρουσιαστές, οι τρισάθλοι αυτοίς τηλεπαρουσιαστές. Δεν υπήρξε Αγία Λάβρα μύθος. Δεν υπήρξε Κρυφό στο Λιό μύθος. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ομοφυλόφιλος. Ο Μαγκριγιάννης ήταν τοχογλύφος. Έτσι λοιπόν τώρα θράτω με τις ευκαιρίες να πιαστώ και από ένα τραγούδι της όμορφης χοροδίας προηγουμένως που ο Δεσπότης άγιασε τα άρματα. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Από τα απομνημονεύματα του παλαιού πατρών Γερμανού, τα αρχεία της Ιεράς Μονής Αγίας Λάβρας, τα γενικά αρχεία του κράτους και από τουρκικές οθωμανικές πηγές, οι οποίες απεκαλύφθησαν στα πλαίσια της αντίδρασης Παγκαλαβητινής Ένωσης και άλλων φορέων για τις αθλιότητες του Σκάι και των συνεργών του, προκύπτει ότι τα προεπαναστατικά γεγονότα του 21 αρχίσανε στα Καλάβρητα και στην Αγία Λάβρα στην περιοχή τους. Φυσικά δεν υποτιμούμε την Καλαμάτα, ούτε κανείς διεκδικεί πρωτιές εδώ. Όμως αναμφισβήτητα, όλα τα προεπαναστατικά γεγονότα, τα ένοπλα, ξεκίνησαν από τη χελονοσπηλιά της Λικούργιας, έφτασαν στο αγρίδι της Νονάκριδας και ούτω αναφέρω τώρα τις πηγές. Και όλα αυτά προκύπτουν από τις πηγές και είναι αδιάσει, τα έχουμε πει 1000 φορές. Και αυτή η παραπληροφόρηση που ορισμένοι θέλουν να λένε ότι δίθεν λέμε ψέματα, ότι δεν αγιάστηκαν τα Λάβαρα, δεν είναι το Λάβαρο, ότι δεν ορκίστηκαν οι αγωνιστές στις 25 Μαρτίου, είναι γεγονός αυτό. Δεν είπε κανείς ότι έγινε η έναρξη επανάσταση στις 25 Μαρτίου του 1821. Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε συμβατικά και θεσμικά από την πολιτεία με νόμο του 1838, όπως έχει καθιερωθεί συμβολικά στη Γαλλία, στην Αμερική και σε άλλες χώρες με ιστορίες αντιστάσεων και ιδρύσεων των κρατών τους. Εδώ λοιπόν τι έγινε και ποια είναι η αλήθεια. Στην Αγία Λάβρα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αλεξίου, στις 17 Μαρτίου 1821, εκεί ο παλαιό πατρόν Γερμανός, κάτω από το Λάβαρο, το οποίο φυλάσσεται σήμερα, το Λάβαρο της Αγίας Λάβρας, ως κοιμήλιο της πανεθνικό και παγκόσμιο, όρκησε τους αγωνιστές στις 17 Μαρτίου του 1821. Στις 25 Μαρτίου λοιπόν βρισκόταν στην Πάτρα. Τώρα και τελειώνω. Όλα αυτά τα γεγονότα
τα γνώριζε. Ο Δημητσανίτης Γρηγόριος ο Πέμπτος, που οι σεβαστοί πατέρες ανεφέρθηκαν στο όνομά του. Και επειδή γνώριζε τα προεπαναστατικά γεγονότα ότι θα γένοντο και δεν τα μαρτύρησε στους Οθωμανούς, γι' αυτό και τον απεικόνισαν στην κεντρική πύλη της Κωνσταντινούπολης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοσμά για το ενδιαφέρον και σύντομο άρθρο του και την αναφορά του στον όρκο των αγωνιστών του 2021.